Το πάμε να δούμε τώρα τι έχει γίνει με την υπόθεση του βιασμού. Καρά Λεμονή. Την έχουμε σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο την Καρά Λεμονή. Πάμε σε σένα. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη σε έναν ηλικιωμένο, ο οποίος έπεσε θύμα κλοπής, ναι, και του πήρανε 5.000 ευρώ, τα οποία μόλις τα είχε πάρει ο άνθρωπος. Πώς έγινε αυτό? Ο συγκεκριμένος λοιπόν πήγε 92 ετών, και έκανε μία πώληση, ένα αγροτικό όχημα που είχε στην κατοχή του. Ναι. Παίρνει τα 5.000, ναι, και γυρίζει σπίτι του άνθρωπος. Ένας 44χρονος λοιπόν Ρωμά που είχε παρακολουθήσει τη συναλλαγή, ναι, τον ακολούθησε μέχρι το σπίτι του και την ώρα που πήγαινε ο 92χρονος να μπει μέσα, τον έσπρωξε, τον χτύπησε, του πήρε τα χρήματα και φυσικά στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Βέβαια να πούμε ότι ο 92χρονος κατάφερε, ειδοποίησε την αστυνομία και μέσα σε λίγη ώρα κατάφεραν και βρήκαν τον 44χρονο, ο οποίος φυσικά παρέδωσε και όλο το ποσό. Πάλι καλά που δεν χτύπησε ο ηλικιωμένος άνθρωπος. Όχι, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Ναι. Είχε την αντοχή να ειδοποιήσει αμέσως την αστυνομία. Μιλάω παρακαλώ εγώ, κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ. Πήγε γρήγορα, ειδοποίησε την αστυνομία και τουλάχιστον με τα γρήγορα τα ανακλαστικά από τους άνδρες του 100 της άμεσης δράσης τους συνέλαβα. Mm-hmm.